Ο Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου Δημήτρη Κερίδη μιλώντα σε τηλεοπτικό σταθμό προχώρησε σε μια αδιανόητη δήλωση ισχυριζόμενο ότι η οθεσία ανηλικών παιδιών από ΛΟΑΤΚΙ ζευγάρια έχει γεωστρατηγική σημασία στη σύγκρουση μεταξύ Δύση και Ρωσία, γιατί αυτό είναι ο τελικό στόχο του νομοσχεδίου για του ΛΟΑΤΚΙ, αλλά για να γίνει η οθεσία πρέπει πρώτα να υπάρχει ο γάμο. Απίστευτη δήλωση από έναν Υπουργό που έχει γεμίσει τη χώρα με αλλοδαπού. Μάλιστα ο ίδιος είπε το εξής καταπληκτικό, ότι στην Ελλάδα έχουμε μια πιο νεοφιλελεύθερη άποψη για την Ορθοδοξία σε αντίθεση με τη Ρωσία. Βέβαια θα πρέπει κάποιος να του υπενθυμίσει ότι η Ορθοδοξία είναι μια και μοναδική σε οποιαδήποτε χώρα και ξεκαθαρίζει ένα πράγμα. Αναγνωρίζει μόνο ένα γάμο και αυτός είναι ο γάμος εν κανά, τον οποίο ευλόγησε ο Κύριος Ιησούς Χριστός και ήταν μεταξύ ανδρός και γυναικός. Δεν μπορεί κάποιο να είναι χριστιανός ορθόδοξος δεχόμενος σε έναν τέτοιο γάμο εξορισμού. Αυτό δεν είναι θέμα νεοφιλελεύθερης αντίληψης. Όπως δήλωσε ο Δημήτρης Κερίδης, βεβαίως διότι η Ρωσία έχει βγει ανοιχτά. Ακόμα και αυτό έχει τη σημασία του μέσα στο γεωστρατηγικό ανταγωνισμό της δύση από τη μία που δέχεται τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ και είναι μια ανοιχτή φιλελεύθερη κοινωνία και μια Ρωσία η οποία έχει μεταφανατισμού πολεμήσει αυτά τα ζητήματα και μέσω των συστημάτων της Πατριαρχή Μόσχας, για παράδειγμα, σε αντιπαράθεση με μια πιο νεοφιλελεύθερη ανάγνωση της Ορθοδοξίας.